Θοδωράκη. Θέλω για να μας έλεγε πράγματα πανηταρίσκη. Ο Θοδωράκης παρότι ήταν μικρός και αυτός, έλεγε εγώ δεν θέλω τίποτα την κεφάλαια. Εγώ θέλω να διώξω τους τούρκους από τη δουλειά για να μπορέσουμε να δούμε λευτεριά. Και δεν την είδαμε. Μία διαφορά ότι έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε καθαρή αυτή τη λευτεριά, υπερασπιζόμενη όσο γίνεται την γλώσσα, γιατί χάνοντας τη γλώσσα μας καθήκαμε και εμείς. Ας έχω τώρα στο κύριο μέρος της ομιλίας μου. Επιτρέψατε μου, προημιακά, να θέσω στην ευαισθησία της ακοής σας την ακόλουθη σχέση. Το αμήνεσε τέρι πρώτης, ισοδύναμη με το ομοιωικό αμήνεσε τέρι πάτης. Η γλώσσα, όπως είχε πει ο φιλόσοφος Βίτκενστάιν, είναι πατρίδα. Και όταν δεν αμήνεσαι για αυτή την γλώσσα πατρίδα, γιατί να αγωνιστείς για μια νησίδα που μπορεί να λέγεται ίδια. Την πατρίδα δεν την κάνει γεωγραφικός χώρος. Την κάνει γλώσσα με όλο το φόρτο των πολιτιστικών στοιχείων που θα διέχει. Θα εκπλαγείτε ίσως να σας πω ότι εμείς οι Έλληνες γεννιόμαστε πολιτισμένοι. Όχι γιατί έχουμε κάποιο πολιτιστικό. Η DNA. Το πολιτισμό τον έχει η γλώσσα που μαθαίνει. Γιατί στη γλώσσα που μαθαίνει, τη γλώσσα που σπουδάζω, μαθαίνει. Που τη θυλάζουμε με το γάλα της μάχης μας. Υπάρχουν όλοι όροι που όλοι οι οικουμένοι χρησιμοποιεί για την έκφραση του πολιτισμού. Σήμερα είχα τη χαρά να εξηγηθώ τα σπουδαία. Εκεί η δημιουργή, το φίλο μου προβοκάρει ο δύο θεωρός, ο οποίος με ξεχαρίζει, σε μία στήλη έχουν κάνει το εξής εκπληκτικό. Έχουν βάλει τους ελληνικούς ιατρικούς όρους και δίπλα τους όρους αυτούς πώς τους λένε οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Είναι οι ελληνικές λέξεις μεταφερμένες βέβαια στο γαλλικό, κανονικό ή γερμανικό τρόπο εκφράσεως. Η λέξη μουσική θα την ακούσετε με χίλιους δύο τρόπους όλες τις γλώσσες των Ευρωπαίων. Η λέξη οδείο θα την ακούσετε με χίλιους δύο τρόπους στη γλώσσα των Ευρωπαίων. Τη λέξη ποιήση, τη λέξη φιλοσοφία. Θα τα πούμε και παρακάτω. Αν χαθεί ή εξανοθευτεί όπως τώρα αυτή η γλώσσα, μοιραία χάνεται ως εθνική οντότητα και ο λαός του την μιλούσε κάτω. Έτσι χάθηκε μετά τις βαρβαρικές πλημμυρίδες ο αναρρύθμιτος ελληνικός κόσμος της Αιγύπτου, της Συρίας, της Μικράς Ασίας, της Βαλκανικής, της Κάτω Ιταλίας, της Ιταλίας και της Νότιας Γαλλίας. Ας προσθέσουμε και τον πληθυσμό της κάποτε επί 1400 χρόνια ελληνικότατης Ιωρίνης. Στους λαούς αυτούς έμεινε μια αχνή ανάμνηση ελληνικής καταγωγής που περιγράφεται με τρόπο συγκλονιστικό στο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Ο Σιδωνιάτο». Είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα που οι εκπαιδευτικοί που με ακούν θα ήθελαν να το διδάξουν αυτό, να το διδάξουν στα παιδιά. Στην κατάσταση των Ποσειδονιατών διαρχόμαστε σταδιακά και δυστυχώς με τη θέλησή μας και εμείς, οι κατοικούντες προς δυστυχία του τον ελληνικό και με πολύ αίμα αποκτισμένο ελληνικό χώρο. Όταν έδωσα σε κυκλοφορία το βιβλίο μου Αλαλία, είτε το σύγχρονο πολιτικό μας πανόραμα, το 1985, είχα βάλει σε κάποιο κεφάλαιο σαν προμετωπίδα μια φράση του Βλαδίμερου Λένιν. Λένιν. Αν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε την πρόσφατα. Ο έκτοτε, φράση αυτή που λέει, πέρασε σε πολλά δημοσιεύματα με πολλές δυστυχώς παρεμβολίες. Στο βιβλίο αυτό γίνεται αναφορά και στον
περίφημο λόγο. Θέλω να φύγω που όπως έγραψα τότε είχε δημοσιευθεί στην Γαλλική Εφημερίδα Le Monde. Είναι πάντα του Πολυτεχνείου ότι πρέπει να καταστρέψουμε τις βάσεις της κλασικής παιδείας στην Ελλάδα και να μπορούν οι Έλληνες να είναι χειραγωγούμενοι, ευκολογημένοι. Όταν το έγραψα αυτό το 1985, κανείς δεν τόλμησε να το διαψεύσει. Όταν μετά από μια δεκαετία ομιλία του Κίσιγκερ άρχισε να διαδίδεται Εβραίος, τότε άρχισαν αλλεπάλληλες διαψεύσεις, όχι πάντως ευθέως από τον ίδιο, αλλά από την γραμματεία. Προσωπικά, δεν θα υποστηρίξω ότι τα είπε όπως γράφτηκε ότι τα είπε. Αυτό που εγώ υποστηρίζω, δεν το προνομάσουμε αυτό, είναι τούτο το απλό. Όλα στην Ελλάδα μετά το 1976, που άρχισαν οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις, έγιναν όπως λέγεται ότι τα είπε. Αυτό είναι. Τα πάντα Έλληνα έγινε στην πατρίδα όπως λέγεται ότι θα είναι. Και μάλιστα πολύ χειρότερα. Άλλωστε η συνταγή για την μικροποίηση της Ελλάδος και των Ελλήνων είχε διατυπωθεί από παλιά, αλλά είναι αμυδρός γνωστή. Ανήκει σε κορυφαίο Άγγλο πολιτικό του 19ου αιώνα, τον περίφημο λόγο Λοντόντερη, που είχε εκφράσει τη θέση να καταστεί η Ελλάς όσο ίον τείτον επικίνδυνος, ο δε λαός της μικρών ψύχος, ως τα έθνη του γνωστά. Πιο απλά, να γίνουν οι Έλληνες όσο γίνεται περισσότερο μικρόψυχοι, όπως είναι οι λαοί της Ινδίας. Και επειδή πολλοί μου έχουν αμφισβητήσει την ισότητα της φράσης αυτής, παρέχω την πληροφορία ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει στο βιβλίο του Γεωργίου Φιλάρετου, Ξηνοκρατία Έλληνα, στις 1992. Μακάρι το βιβλίο αυτού του Φιλάρετου να ξαναέκδοθει και να δείτε τι άσχημα παιχνίδια εις βάθος της Ελλάδος έχουν παιχνίδι. Στην ίδια σελίδα. Ο μεγάλος αυτός δημοκράτης, ο Ποσειδίος Ιράκ, εισπαιδώνει το κατόρθωσα. Προσθέτω εγώ, όχι. Το κατόρθωσα τώρα, δηλαδή εγώ και 40 χρόνια. Το 1957 όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο κορυφαίος τότε φιλόλογος, ο Γιάννης ο Σταματάκος, επιτέθηκε δρυμύτα τα δεδομένα του κόσμου για την απειλούμενη καταστροφή της ελληνικής γλώσσας. Και όσοι από τα παιδιά είμαστε προβληματισμένα, μα τι μας λέει ο άνθρωπος αυτός. Έπρεπε να περάσει μια εικοσαετία για να διαπιστώσουμε πόσο δίκιο είχε ο σοφός εκείνος άνθρωπος. Από τότε, το 1976 εδώ, έγιναν 10 και πλέον εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που όλες κατέληξαν σε απορριθμίσεις στις παιδιές γενικά και ειδικά της κρατικής παιδείας. Αν μπορούσαμε σε κάποιο τομέα της επιστήμης να είμαστε πρώτοι σε παγκόσμια κλίματα, αυτή είναι μια συγκεκριμένη. Θα είμαστε έσφερτοι. Το σχολείο δυστυχώς σήμερα προσφέρει πιάτα αμαθίας. Παρά τις συγκεκριμένες προσπάθειες που κάνουν, πολλοί φιλότιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι όπως βάλλονται συστηματικά από εκείνους που θέλουν το σχολείο να είναι σχολείο είσοδος προσπαθίας. Το σχολείο ξέπεσε στα μάτια των παιδιών, στα μάτια των παιδιών ξέπεσε. Η αρχαία ελληνική γλώσσα, η εκκλησιαστική
και η λογία. Και δυστυχώς η δυνάμω αλόγενη καθαρέουσα, στην οποία έχουν γραφτεί τα μεγαλύτερα μνημεία του νεότερου ελληνικού λόγου. Ας βρεθεί ιστορικός να παρατηθεί σε μουσικό επίπεδο μέσα στον Παπαϊγόπουλο ή συγγραφέας σε επίπεδο λόγου που έχουν προγραμμάτει. Παρέμουσα έτσι. Ως πώς έγραψα στο βιβλίο Παναγία, η δικτατορία γελιοποίησε την καταρρέωση, ενώ η μεταφή λεγόμενη δημοκρατία γελιοποίησε την πολιτική. Για τους κινδύνους που διέτρεχε η γλώσσα μας, υπήρξα προειδοποιητικός από την πρώτη στιγμή, και μετά την πτώση της δικτατορίας είδα πολλούς όψιμα προοδευτικούς να κυριεύουν το Υπουργείο κατ' εμέ κακοπαιδείας. Το έγραψα σε ένα βιβλίο που πολλοί από εσάς, στα μαθήματα εχθές, που κυκλοφορήθηκε το 1974. Το ξαναέγραψα μετά σε ένα βιβλίο πολύ μικρό, που εκδότησε μου δεν είχε την τόλμη να το προβάλλει. Το βιβλίο επιγράφεται εις τον τύπο των Ρήλων και είδα το φως το 1983. Σε αυτό γράφω πολλά και καυστικά για τη φθορά της γλώσσας και επιτίθεται με άγρια κατά των τότε πολιτικών βάσης αποχρώσεως. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Απέδευτοι υπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι τεχνοκράτες με κύριο όργανο έκφρασης κάποια ξένη γλώσσα, πρωτίστω στην Αγγλική, υποβάλλω τη νέα Αγγλική σε μια διαδικασία σαν ειδοποίηση. Η τολική εκκλησία, παραδείγματο χάρη, των ενίκιων, των πανεπιστήμιων, σπάει τη ρυθμική ποικιλία των λέξεων. Δηλαδή αυτό που δεν έχει καμία ευρωπαϊκή γλώσσα να λες ο άνθρωπο του ανθρώπου τον άνθρωπο, οι άνθρωποι των ανθρώπων του ανθρώπου. Αυτή η παραδειγματικότητα, η μουσικότητα, δίνει στην Αγγλική που δεν την έχει κανένα άλλη γλώσσα. Τουλάχιστον στην Ευρώπη. Μπορώ να εκφράσω, δεν μπορώ να μιλήσω και σε κάποιε γλώσσε. Φράσεις που σχηματίζονται πρώτα στην Αγγλική και μετά αποδίδονται στην Ελληνική. Με φωνήματα της βάρβαρα που προσβάλλουν την ευγένεια και τη λεπτότητα της γλώσσας μας. Έτσι δημιουργείται μια γλώσσα πολιτικής καβάλας. Η καβάλα είναι ένα δυσαρμήνευτο εβραϊκό βιβλίο, που χρήζει ερμηνευτών για να το κωδικοποιηθεί. Αλλά όταν ο πολιτικός κόσμος δεν σέβεται την ευαισθησία της εθνικής γλώσσας, δεν είναι δυνατόν να σεβαστεί και την ιστορικότητα του τόπου. Έτσι δεν είναι παράδοξο που η Ακαδημία του Πλάτωνος κινδύνευσε και ίσως κινδυνεύει να γίνει ποδοσφαιρικό γήπεδο. Στον χώρο που κάποτε γυμνάζονταν κεφάλια, τώρα δεν γυμνάζονται ποδάρια. Αυτά το 1983. Τώρα γράφω. Μακάρι να γινόταν. Τώρα ο φόρος έχει γίνει άδωτο που κατάφερε σκέπτη. Έχει κατακτηθεί από κύκλους, από δαπών, αναγλώσσων και άλλων θέσεων. Έτσι που η πρόσβαση προς αυτόν να είναι προβληματική. Δεν τον επισκέπτεται το χώρο αυτό με τα όσα έγραψα και είπα για την υπεράσπιση της εθνικής μας γλώσσας, ακόμη και παλαιοί γνωστοί που είχαν από μένα παλαιό θέμα, πολλαπλώς επαγγελματικοί μου έγραψαν την έννοια. Οι άνθρωποι το ξανακάνουν καριέρα. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός όταν αποδεχόταν το επιβαλλόμενο γλωσσικό πλάτο, θράτο, πλάτο, θράτ, Πλάτο, Θράτο, Πλάτο, Θράτο, όπως είχε ονομάσει ο Αριστοφάνης, τα λόγια χωρίς νόημα. Τα λόγια χωρίς νόημα. Είχα όμως ως αρχή τη Σολόνια διδαχή. Συμβούλευε μη τα λύπηστα, αλλά τα δέντριστα. Γι' αυτό όταν απευθυνόμουν στους αναγνώστες ή σε ένα κουραντήριο, έθετα το ερωτηματικό. Πότε ραθένιση μάρθα κάψε, δηλαδή η σκληρή αληθή φράση. Σιγά η κρίση.
ποιο από τα δύο θέλεις να σου λέω. Ψέματα απαλά ή λόγια αλήθειας που είναι σκληρά. Η εκλογή είναι δική σου. Αυτός είναι η φράση που σας διάβασα. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός προτίμησε τα τρυφερά απαλά λόγια του ψεύτους και έτσι απεργάστηκε την καταστροφή. Διότι και η μαστίζουσα τον τόπο οικονομική κρίση είναι απότοπος της πραγματικής. Η κρίση στην παιδεία έφερε την κρίση και στην οικονομία. Η προσαρμογή στην ευκολία σε καθιστά ανίκανο να αντιμετωπίσει την δυσκολία. Κάποτε το δίλημα ήταν δημοτική ή καταρρεύσα. Προσωπικά το θεωρούσα στο δίλημα. Στο βιβλίο μου, που δεν κυκλοφορείται πια, διότι δεν το βγάζει, Αλεξία, κλασικό δράμα, πολλές πράξεις, γράφω ότι το δίλημα έγινε ελληνικά ή αγγλικά. Σήμερα δεν υπάρχει δίλημα. Το κλασικό όργανο της τηλεοψίας, του ραδιοφώνου, των μοντέρνων ευδίκων, αλλά και των μοντέρνων νεαρών, είναι η ανακατεύουσα. Κάποτε είχαμε καταρρεύσει, τώρα έχουμε ανακατεύουσα. Το μόνο αυθεντικά ελληνικό είναι η λέξη με τα τρία αλφα που κάνει τα παιδιά μας ονόματα. Έτσι ξεχωρίζω ποια είναι η παιδιά Έλληνων πολέων, όταν ταξιδεύουν που πρέπει. Ακόμη και στη γλώσσα της Βουλής, όπου έπρεπε να κυριαρχεί ένα συμπολιγματικό ελληνικό λόγο, κυριαρχεί ένα γοργορόδε λεξιλόγιο. Αν μπορούσε να ακούσει μια συζήτηση στη Βουλή ένα χαριό Γιακούδη, ένα ελευθέρω Βενιζέλο, ένα γεώργο Παπανδρέου, ενώ του παλαιό, ή ένα ηλία ηλιού, θα μακάριζαν και αυτού που είναι πεθαμένοι. Ο Γιώργος Φιλάδελος, τον οποίο αναφέρεται πριν, το 1897 είχε γράψει για τους πολιτικούς της εποχής του ότι κατέγιναν εις αποσκοράτηση, δηλαδή εξωπέτα, παντός ελληνικού, εισήγαγαν την ξενολατρία και κατέστησαν τους πολίτες ελευθέρους, τους πολίτες ένος ελευθέρων εξ αυτού του κράτους, δόλου της ξενοκρατίας. Έχουμε γίνει δούλοι της ξενομανίας. Αυτό που σήμερα περισσότερο από κάθε τι ξενοκρατείται είναι η γλώσσα και η γραφή. Η ελληνική επίγραφη, θα το πούμε και παρακάτω, έχει γίνει εθνογραφικό αξιοτερήγορο. Και οι λέει, για να συνεννοηθούν, καταφέρουν σε μια αναδικιαστική υποαργό της αντικής. Άγγλος μου φίλος Ελληνοναδής μου έγραψε το διετία πως κάθε φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα και εισπράττει τα διαρκώς ανανεώμενα φωνήματα θα ρει ότι στη χώρα μας κυριαρχεί ο φρίξος, δηλαδή το δαιμόνιο της φρικής. Ο φρικοποιός λόγος δημιουργεί και τις πληκοφιούς καταστάσεις που όλοι ζούμε σήμερα. Πολλοί με ρωτούν αν ο λαός μας από άποψη υγείας, κυρίως ψυχικής, βρίσκεται σε κατάσταση καλή. Μέχρι βρισκόμαστε στο νησί του το κράτη, ας το δούμε και από ιατρική σκοπιά. Όταν ένας ασθενής προσέρχεται προς εξέταση σε ένα γιατρό, αυτός πρώτα-πρώτα του ζητεί να του δείξει τη γλώσσα. Από τη γλώσσα ο έμπειρος γιατρός μπορεί να προσδιορίσει το είδος και το μέγεθος της παθήσεως. Το ίδιο ισχύει για κάθε λαό. Η κάθε λογής κακοπάθειά εμφανίζεται πρώτα στη γλώσσα. Ξεκινά από κάποια κακοπάθεια της γλώσσας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σύγχρονη Ελλάδα. Αφού το επαναλαμβάνω. Από το 1976 άρχισαν οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις
πόλες, όπως προανέφερα, κατάρτισαν από τους κομμουνιστές. Εξοδετισμός των αρχαίων, προλογίων μορφών της γλώσσας, προπραξικοπηματική καθιέρωση του λεγόμενου μορφωτικού, που εξελίχθηκε σε αυτό.